λίγο την αφορμή με την οποία σας κάλεσαν εκεί. Κάποια μέλη του Κοινοβουλίου του Καναδά και το καναδικό Mining Watch, το μεταλλευτικό παρατηρητήριο του Καναδά, μας καλέσαν για να μιλήσουμε εδώ για το θέμα της Ελντοράντο. Και βέβαια το θέμα της Ελντοράντο δεν είναι ειδικό μόνο για τον Καναδά. Οι κάτοικοι, οι ευαίσθητοι του Καναδά και πολλοί κοινοβουλευτικοί ανησυχούν για την κακή φήμη που αποκτά ο Καναδάς σε όλο τον κόσμο εξαιτίας των μεταλλευτικών εταιριών, οι οποίες ως γνωστόν στις περιοχές, στις χώρες που βρίσκονται, κάνουν τεράστια εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και του περιβάλλοντος. Αυτό ανησυχεί τους Καναδούς και θέλουν να δουν πώς αυτό το πράγμα μπορεί να διορθωθεί. Γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ. Υπάρχουν ακτιβιστές στον Καναδά που αντιτίθενται στις εξορίξεις και στη δραστηριότητα γενικότερα των καναδικών εταιριών σε όλο τον κόσμο? Πιστεύαμε ότι είναι λίγοι, δεν ξέραμε. Τώρα λοιπόν που ήρθαμε εδώ διαπιστώσαμε ότι είναι πάρα πολλοί. Διαπιστώσαμε επίσης το εξής, ότι ένας βουλευτής έβαλε ένα νόμο στο Κοινοβούλιο ακριβώς για τον έλεγχο αυτών των δραστηριοτήτων από τις καναδικές εταιρείες, ο οποίος έχασε μόνο για 6 ψήφους. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και σκοπεύουν πάλι να τον επαναφέρουν ελπίζοντας ότι αυτή τη φορά θα περάσει από το Κοινοβούλιο. Mm-hmm. Αυτό λέει πολλά. Και είχατε την ευκαιρία εκεί να παραβρεθείτε σε πολλές εκδηλώσεις που οργανώθηκαν. Εδώ ήρθαμε, ξεκινήσαμε από το Μόντρεαλ, όπου είχαμε πάρα πολλές επαφές και με ανθρώπους του Κοινοβουλίου και με ακτιβιστές και με ανθρώπους του πνεύματος και φυσικά και περίεργα με ανθρώπους του τύπου. Mm-hmm. Από το Μόντρεαλ συνεχίσαμε στην Όταβα. Οτάβα, τη δικιά μας, την πρωτεύουσα του Καναδά, που θέλω να πω ότι είναι μια καταπληκτικά όμορφη πόλη, εντυπωσιάστηκα από αυτή την πόλη, όπου πήγαμε στο Κοινοβούλιο, μιλήσαμε στο Κοινοβούλιο, μιλήσαμε με πάρα πολλούς κοινοβουλευτικούς, μιλήσαμε με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και μιλήσαμε κυρίως με δύο οργανώσεις, με δύο ιδρύματα τα οποία χρηματοδοτούν τις εταιρείες και χρηματοδοτούν την Ελντοράντο. Mm-hmm. Το ένα ίδρυμα είναι ίδρυμα ανεξάρτητο και το άλλο ίδρυμα είναι ένα ίδρυμα που διαχειρίζεται τις συντάξεις των Καναδών. Μάλιστα. Αυτές λοιπόν οι συντάξεις πηγαίνουν στην Ελντοράντο. Και οι συνταξιούχοι μέσω των οργανώσεών τους ανησυχούν και θέλουν να πληροφορηθούν διάφορα πράγματα. Έχουμε λοιπόν την βεβαιότητα ότι τώρα πληροφορήθηκαν περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Μάλιστα. Αυτά τα ιδρύματα είναι δηλαδή σαν μέτοχοι της Ελντοράντο? Όχι. Αυτά είναι ιδρύματα funds οικονομικά, τα οποία επενδύουν χρήματα. Επενδύουν και χρήματα της καναδικής κυβέρνησης, αλλά επενδύουν και χρήματα ιδιωτών και κυρίως χρήματα που προέρχονται από τις συντάξεις των υπαλλήλων του Καναδά. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνεις, Λουκά, οι άνθρωποι αυτοί ενδιαφέρουν που πάνε τα χρήματά τους για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι καθαρά οικονομικός, σχετίζεται με την πτώση της συμμετοχής, και ο δεύτερος λόγος είναι ηθικός. Γιατί από ό,τι καταλάβαμε, δεν είναι διατεθειμένοι τα χρήματά τους να διατίθενται για να καταστρέφονται άλλες χώρες. Μάλιστα. Και... Ναι. Η Μαρία θέλει να μπει στο κάδρο. Δεν μπορώ να μπω στο κάδρο. Ναι, ναι, βεβαίως. Γεια σου, Μαρία. Γεια σας. Να συμπληρώσω να κάτι. Να συμπληρώσεις πολλά. Ναι, να συμπληρώσω κάτι, ότι εκτός από, στην ουσία, είναι τα χρήματα των ασφαλιστικών ταμείων, mm-hmm. τα οποία κάποιοι τα αξιοποιούν τοποθετώντας τα σε εταιρείες σαν την Ελντοράντο, αλλά εκτός αυτού και η ίδια η καναδική κυβέρνηση έχει απευθείας χρηματοδοτήσει την Ελντοράντο. Μάλιστα. Υπάρχει ένας οργανισμός ως επενδυτής, που ονομάζεται... Δηλαδή. Ως επενδυτής η καναδική κυβέρνηση. Ως δάνειο. Ως... Δάνειο. Μάλιστα, δάνειο. Ναι. Απευθείας mm-hmm. δάνειο με χρήματα του καναδικού δημοσίου mm-hmm. από έναν οργανισμό κρατικό που ονομάζεται Export Development Canada. Μάλιστα.
με τους οποίους συναντηθήκαμε χθες προχθές. Φυσικά είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν αποκαλύπτουν τίποτα και μάλιστα επειδή αυτό είναι ένα καινούριο δάνειο, δηλαδή το πήρανε μόλις τον Νοέμβριο. Το Νοέμβριο, όπως στην Ελλάδα, γινόταν ο κακός χαμός. Στη Χαλκιδική σκοτωνόμασταν με τα μάτια τον Νοέμβριο. Εμείς ρωτήσαμε να μάθουμε, αλλά φυσικά δεν μας απάντησαν, τι είδους έλεγχο κάνανε σε αυτή την εταιρεία. Και δεν σας απάντησαν κάτι συγκεκριμένο, ας πούμε. Απλά έδειξαν ενδιαφέρον να μάθουν από εσάς για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Ναι, πιστεύω ότι τους ενδιαφέρει η φήμη τους. Έχει πολύ ενδιαφέρον, Λουκά, το θέμα του πώς η Ελντοράντο και η ελληνική κυβέρνηση αντιμετώπισε αυτό το ταξίδι μας στον Καναδά. Ναι. Συναντήσαμε εκπληκτή στο αεροδρόμιο στη Φραγκφούρτη το Μεϊμαράκι, το Βαγγέλη, ο οποίος μόλις μας είδε, βέβαια, έδειξε μια έκπληξη και έκανε μια κανονική μεταβολή. Η σύμπτωση αυτή δεν είναι τυχαία, που όπως αποκαλύφθηκε σήμερα στο Τορόντο έχει και συνέχεια. Το άλλο θέμα είναι ότι όταν είχαμε μια εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο της Οτάβα χθες, είδαμε γνωστές φυσιογνωμίες. Είδαμε το Γιωργατζή, είδαμε το Γλυναδάκη, είδαμε το Μαρκόπουλο, τον πρόεδρο των Χρυσορυγίων Θράκης από πάνω από την Αλεξανδρούπολη, και είδαμε και έναν άλλον κύριο τον οποίο δεν γνωρίζαμε, και όταν δεν τον χαιρέτησε η Μαρία, πες Μαρία. Είχε πολύ πλάκα, γιατί μιλούσα εγώ και λέω, εντάξει, αφού εδώ πέρα συζητάμε μια καναδική εταιρεία, την Eldorado Corp, να χαιρετήσουμε τον κύριο Γεωργατζή, τον κύριο Γλυνιαδάκη και τον κύριο Μαρκόπουλο, να τους καλωσορίσουμε. Και πετυχαίνεται ένας κύριος από δίπλα που δεν τον ξέραμε και λέει, είμαι κι εγώ εδώ, είμαι ο πρόεδρος της εταιρείας. Λουκά, αυτά είναι χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος της εταιρείας. Της Eldorado. Μάλιστα. Ονόματι Norm Pitcher. Μάλιστα. Που είχε έρθει από το Vancouver. Μάλιστα. Ήρθε δηλαδή 6 ώρες πτήση για να πετύχει στο πανεπιστήμιο που μιλούσαμε εμείς. Αυτό λέει πολλά. Δηλαδή ήρθαν στελέχοι και εργαζόμενοι της εταιρείας από την Ελλάδα για να παρακολουθήσουν τις επαφές σας. Βέβαια, από την Ελλάδα. Και μάλιστα είναι οι άνθρωποι αυτοί που φέρανε εμάς στον Καναδά, το Mining Watch, ας πούμε. Το έχουν κάνει αυτό πάρα πολλές φορές. Έχουν φέρει ανθρώπους από κοινότητες από το Περού, τη Γουατεμάλα, την Ινδονησία, όπου υπάρχουν πολύ σοβαρά τέτοια προβλήματα με μεταλλευτικές εταιρείες. Και όλοι με ένα στόμα μας είπαν, αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Ποτέ. Ποτέ. Τέτοια αντίδραση από εταιρεία δεν έχει ξαναγίνει. Αλλά και τέτοια αντίδραση από κυβέρνηση. Γιατί σήμερα που ήρθαμε στο Τορόντο και είμαστε τώρα στη μικρή Ελλάδα του Τορόντο, γιατί αριθμεί μια κοινότητα περίπου 100.000 κατοίκων, και εκεί που πήγαμε τώρα το μεσημέρι και φάγαμε ήταν Ελλάδα. Εκεί λοιπόν στο εστιατόριο που φάγαμε κάναν τραπέζι και στο Μεϊμαράκι. Και ο Μεϊμαράκης πολύ απλά τους μίλησε για μας. Είπε δηλαδή ότι κάποιοι αναρχικοί, τρομοκράτες, πάνε να καταστρέψουν μια πολύ μεγάλη επένδυση που θα δώσει στην Ελλάδα πολλά πλεονεκτήματα, αλλά θα επικρατήσει ο νόμος, είπε ο Μαϊμαράκης, και εμείς έχουμε πια από εκείνη τη στιγμή που μας το είπαν, έχουμε πάθει από το φόβο μας. Σαν να πούμε το δένδια. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η αντίδραση από πλευράς και της κυβέρνησης και της εταιρείας να παρακολουθήσει αυτό το ταξίδι σας εκεί. Φαίνεται πολύ, πολύ τρομαγμένη η αντίδραση, ας πούμε, αυτή. Είναι αυτό ακριβώς που λες, Λουκά, είναι τρομαγμένη η αντίδραση. Σήμερα τώρα έχουμε στις 7 η ώρα πάλι στο Πανεπιστήμιο εδώ, στο Τορόντο πια, μια συγκέντρωση που από ό,τι μας λένε θα είναι σημαντική και μεγάλη, και έχω την περιέργεια να δούμε μετά το φιάσκο το προχθεσινό θα έρθουν εδώ πάλι της Ελντοράντο. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο από τις... Ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο Βαγγέλης Ολαβάκης, ο οποίος είχε ζητήσει να συναντηθεί στο Βανκούβερ με το διοικητικό συμβούλιο την Ελντοράντο. Αυτό έγινε τη μέρα που ήταν ο πρόεδρος της Ελντοράντο. Ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Λαβάκης, είχε ζητήσει, επειδή θα πηγαίναμε στο Βανκούβερ, το Βανκούβερ είναι η έδρα της Ελντοράντο, είχε ζητήσει συνάντηση με την Ελντοράντο. Και προχθές που μας κάναν την τιμή τα στελέχη της Ελντοράντο να έρθουν να μας ακούσουν στην Οτάβα, τους είπε, απευθυνόμενος προς τον Μαρκόπουλο που είναι ο Γενικός Διευθυντής των Χρυσορυχίων Θράκης,
Κύριε Μαρκόπουλε, ελπίζω ότι θα φροντίσετε εσείς να συναντηθούμε με το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτά. Καμία απάντηση. Δεν απαντήσανε. Προσπαθήσαμε, ξαναπροσπαθήσαμε τις επόμενες δύο μέρες. Δεν υπάρχει καμία απάντηση. Και μετά από αυτό, ο Δήμαρχος αποχωρεί για την Ελλάδα χωρίς να πάει στο Βανκούβερ, αφού δεν υπάρχει πλέον λόγος. Η εταιρεία δηλαδή δεν δέχτηκε να δεχτεί το Δήμαρχο. Η εταιρεία δεν δέχτηκε να δεχτεί το Δήμαρχο και είναι χαρακτηριστικό, γιατί ο Δήμαρχος θα απευθυνόταν πλέον στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά για αυτούς, γιατί ένα Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι ο Ράιτ ο οποίος εισπράττει από τις ψευχές τις οποίες λέει καμιά δεκαριά εκατομμύρια το χρόνο σαν αντιμισθία. Αυτή λοιπόν την ιστορία θα τη βγάλουμε όπως πραγματικά είναι. Αναρωτιέται κανείς βέβαια αν θα ερχόταν ο Πάχτας, αν θα τον άφηναν να μιλήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αν ερχόταν ο Πάχτας φυσικά θα του κάνανε και ειδική υποδοχή βέβαια με τιμητικά αγήματα της Ελντοράντο και ούτω καθεξής. Γιατί να το κάνουν αυτό αφού τον έχουν το Πάχτα έτσι και... Για να μιλήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Λοιπόν, Μαρία Κετόλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Γεια σας παιδιά, θα τα πούμε και στην Ελλάδα σύντομα. Γεια και χαρά. Γεια χαρά.